μια ερμηνεία του νόμου όπου ήδη αψηφίσε το προηγούμενο διάστημα για το ασφαλιστικό, προχωρά στην παραπέρα κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων, καταργώντας το εφάπαξ των ξενοδοχών υπαλλήλων στην 20αετία, που με αγώνες είχαν πετύχει να καταβάλλεται στα 20 χρόνια εργασίας, αφού είχαν 4.500 ένσημα και 180 μήνες εργασίας στα ξενοδοχεία εποχιακή. Η άμεση αντίδραση του εργατικού κινήματος την περασμένη εβδομάδα οδηγεί σε μια συνάντηση την Τετάρτη το απόγευμα με τον Υπουργό τον κύριο Κατρούγκαλο του Σωματείου της Αθήνας και βέβαια στην προσπάθειά μας αυτή να ανακληθεί η εγκύκλιος η οποία καταργεί την 20αετία των ξενοδοχών υπαλλήλων, προχωράμε σε όλη την χώρα, σε αρκετές περιοχές, κυρίως στις εποχιακές τουριστικές, σε στάσεις εργασίας. Έτσι λοιπόν και στην Κέρκυρα, την Τετάρτη, 7 με 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας στα ξενοδοχεία και 9 η ώρα συγκέντρωση στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την εγκύκλιο και να διεκδικήσουμε να παραμείνει ως έχει το εφάπαξ στην 20αετία των ξενοδοχών υπαλλήλων. Καλούμε τους συνάδελφους να δώσουν μαχητικά παρόν και στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση. Μπορούμε να ανατρέψουμε την εγκύκλιο, μπορούμε να διατηρήσουμε το δικαίωμα στο εφάπαξ.